Όχι, δεν Πολλές φορέ πρέπει, είναι και έτσι το, πρέπει είναι. ο εκπρόσωπος να αποκαθιστά και ναι. την, την αλήθεια. Πρέπει να αποκαθιστά την πραγματικότητα. Γιατί, σωστή, ξέρετε, είναι, αλλά... γιατί ξέρετε σήμερα ζούμε και σε μια εποχή όπου η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι σχεδόν καθημερινή. Αυτό, ξέρετε, αν πάτε πίσω επειδή είστε και πάρα πολύ νέος και δείτε και το 89 και γυρίστε και ακόμα πιο πίσω και δείτε τις εφημερίδες της εποχής. Των μεγάλων ανακατάξεων στην Ελλάδα δεκαετία του 1960, πάντα υπήρχαν υπερβολέ, ξέρετε, στον τύπο για τι κυβερνήσει. Δεν είστε οι ναι, μόνοι ναι, ναι. Δηλαδή, οι οποίοι δέχεστε σκληρή κριτική. Εντάξει. Δεν έχετε λίγο... δηλαδή αυτό το προνόμιο μόνο εσύ. Όχι, εσείς... δεν, το, δεν το θεωρώ. Ναι. Ο... Θέλω να πω πάντα προνομίο, αυτό. Απλά αυτή την, ναι. ε, αυτή την εποχή καθισ... ναι. ε, είναι λίγο ε, υπερβολικό. Επειδή είναι <laughs> πολύ. Είναι λίγο υπερβολική υπερβολή Είναι και πολύ έτσι. μεγάλη ροή πληροφοριών. Ναι. Το πράγματι. ξέρετε αυτό, δεν είναι όπως παλαιά. Έχουμε σήμερα και το διαδίκτυο, τα social media. Ε, είναι διαφορετικό. Ε, αν πράγματι κάποιοι έχουν εισπράξει το ποσό παρά το γεγονός ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεν το χρειάζονται. Ε, ...δεν είναι αναγκαίο να επιστρέψουν τη σύνταξη ως σύνταξη... ...αλλά το αντίστοιχο ποσό το αντίστοιχο εκεί, το, εκεί ε, που, Γι αυτό που θέλουν εκείνοι. Γι αυτό Επομένως δεν θα θεωρηθεί ότι επιστρέφουν την, σύνταξη. Ε, τη σύνταξη... ...αλλά ένα αντίστοιχο ποσό. Εν πάση περιπτώσει είτε είναι... χρειαστεί τροπολογία είτε δεν χρειαστεί yeah. τροπολογία... ...αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξή. Ε, το επίδομα αυτό... Δόθηκε σε περίπου 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ναι, ναι, ναι. ε, προφανώς το σύστημα δεν μπορεί να ε, διασταυρώσει το σύνολο των εισοδημάτων των ε, ανθρώπων αυτών. Και εξ αυτού του λόγου καταλήξαμε στο ότι τα 300 ευρώ μπορεί να τα πήραν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ε, ναι, μεν έχουν μία σύνταξη μέχρι 800 Εντάξει, ευρώ. μπορεί ε, να, ε, να, ε, να, να, ε, να πει κάποιο. Αλλά ε, συμπληρώνεται το εισόδημά τους από αλλού. Σύμφωνοι ε, μπορεί ε, να πει κάποιο όμω, ρε παιδιά, έπρεπε να το δείτε αυτό το θέμα. Μέσα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, την οποία αυτό και εσεί έχετε περιγράψει τόσε φορέ. Καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου ε, 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 Εργασία. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά. Βλέπετε, πούμε ο κ. Μπαλαούι βρέθηκε μέρες... κατηγορούμενο σε, σε πολλά εισαγωγικά για μια υπόθεση στην οποία θα μπορούσε να έχει ρυθμιστεί θεσμικά και να μην βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση. Εντάξει, σας για τα 300 όμως, ευρώ δηλαδή. Σα ξαναλέω όμω, ότι δεν όταν μιλάμε δηλαδή για, για, για 1,6 εκατομμύρια ανθρώπου, ναι. καταλαβαίνετε ότι το σύστημα είναι αυτό θέμα. το οποίο βλέπει είναι τη σύνταξη την Μάλιστα, οποία παίρνει κανεί. Δεν νομίζω πάντω ότι είναι τόσο μεγάλο θέμα όσο παρουσιάστηκε. Ο κύριο Μπαλαούρα έσπευσε να επιστρέψει τα χρήματα. Ναι. Από εκεί ναι, και ναι, πέρα δεν να μπορεί να τα επιστρέψει όμω και αυτό μεταξύ μα και μα ακούει. Δεν μπορεί να τα επιστρέψει και ο κύριος Μπαλαούρα όπου θέλει. Τα χρήματα είπα, αυτά το είναι το του ελληνικού λαού. Δεν είναι τα χρήματα Βεβαίως. που μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σωματείο. Ε, δεν ήταν. Το σκακιστικό όμιλο ε, Μαρουσίου, α πούμε. σκακιστικό όμιλο. Κατάλαβατε τι λέω. Καταλαβαίνω. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα α, να ε, υπάρχουν στάσει εδώ από πρώην υπουργού για αυτό που είπατε. Θα τα πούμε συνέχεια. Το βασικό μου ερώτημα, το πρώτο ερώτημα για να ξεκινήσουμε κανονικά τη συνέντευξή μα. Πότε θα κλείσει η αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει έναν ε, πολύ μεγάλο αγώνα και ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, καθυστερήσεις ε, με προσχήματα ε, κατά κύριο λόγο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξουν εξελίξεις ε, καθώς έχουμε φτάσει κατά τη γνώμη μου στην τελική ευθεία για την... Ε, Ολοκλήρωση των διαδικασιών, έτσι ώστε πάρα πολύ σύντομα να φτάσουμε σε μια τεχνική συμφωνία. Ξέρετε ότι κάθε φορά που είμαστε κοντά. Uh, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο εξαιτία του γεγονότο ότι uh, έχει μια διαπραγματευτική τακτική όχι τώρα, αλλά όλα τα χρόνια που συμμετέχει σε προγράμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, uh, mm. uh, να um, καθυστερεί τι διαπραγματεύσει, διότι θεωρεί ότι όσο ο χρόνο πιέζει και όσο η, uh, η οικονομία uh, τελεί σε μια αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο μπαίνει στη γωνία ο, αυτό το ο αντισυμβαλόμενο του ταμείου. Θα σα πει ένα. τώρα αυτό δεν ξέρετε δεν είναι ένα πρώτη λέτε, φορά ένα, που ένα, συμβαίνει. Ένα Θα σα πει ένα. Μα κύριε Υπουργέ, εσεί ο ίδιο, ο ίδιο ο πρόεδρο τη κυβέρνηση, ο κύριο Τσίπρα και άλλα στελέχη σα, πρωτοκλασάτα, που είναι και μέσω σύστημα έτσι το οικονομικό. Μα έχουν πει κατά καιρού, κλείνει 5 Δεκεμβρίου, κλείνει το Φεβρουάριο, κλείνει το Μάρτιο. Τώρα, γιατί εγώ, ο απολύτη, να μην ανησυχώ όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό κύριε ε, Υπουργέ, λέει στο έφνος ότι εάν δεν πάμε μαζί με το χρέος πακέτο να πάμε σε μια διαδικασία για αυτή την αξιολόγηση, δεν υπάρχει συμφωνία. Λοιπόν, Κάτι όμως που οι ξένοι έχουν αποκλείσει. Κατά συνέπεια να μην σκεφτώ εγώ τώρα σαν δημοσιογράφος ότι αυτό είναι... Η βάση ενό νέου αφηγήματο του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι, δηλαδή, δηλαδή δεν μια συγκρουσιακή πορεία δεν με ανήκαι τον Δόνου και τον κύριο Σόιμπλε. Δεν νομίζω ότι ανοίγει ένα νέο διαπραγματευτικό κύκλο εδώ. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω κύκλο. το, είπε όχι, το αυτονόητο. Μισό λεπτό. Δεν να λέω σας διαπραγματευτικό κύκλο. Θέτετε... Παρακαλώ έτσι. Λέω μια ναι, συγκρουσιακή πορεία. θέλω να ακούσετε την ερώτηση. Μια συγκρουσιακή πορεία με τον Δουνουτού και τον κύριο Σόιμπλε, τον οποίο έχετε βάλει απέναντί σα ω βασικό πολιτικό σα αντίπαλο. Και τον ε... Δουνουτού, το οποίο το πυροβολείτε καθημερινά. Λοιπόν, θα και σας καλά πω κάνετε, εν δύο... για πολλού. Αλλά θα σα πω δύο Πώς πράγματα. Πώ θα κλείσει η αξιολόγηση. Η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι στι 5 Δεκέμβρη θα επιδιώξει και θεωρεί εφικτή μια πολιτική συμφωνία. Ε, και όχι την ολοκλήρωση ναι. της τη αξιολόγηση. Τελικά αυτή η πολιτική συμφωνία μετά από Πολύ μεγάλε πιέσει, οι οποίε ασκήθηκαν όχι μόνο από τη δική μα μεριά, αλλά και από τη μεριά των ευρωπαϊκών θεσμών και από τη μεριά πολλών ευρωπαϊκών κρατών, ε, ήρθε στι ε, 20 Φλεβάρι. Από εκεί και πέρα, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ενώ στι 20 Φλεβάρι είχε συμφωνήσει και είχε πει ότι έρχεται με μια διάθεση να βρεθεί μια χρυσή τομή, να βρεθεί ένα κοινό έδαφο για να προχωρήσουμε, άρχισε με διάφορα προσχήματα κάθε φορά που ήμασταν πολύ κοντά σε μια λύση να την μεταθέτει στο μέλλον. Το ίδιο, κάνει και, το ίδιο έκανε και πριν από λίγε μέρε. Αλλά σα λέω ξανά ότι η πολιτική πίεση η οποία ασκείται στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δεν είναι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση. Βρίσκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εντός ενός πολιτικού συσχετισμού που θεωρώ ότι θα το οδηγήσει α, πολύ σύντομα σε μια λογική, ως... λογική υποχώρηση. Τώρα, σε ό,τι ο... αφορά το δεύτερο Όχι, ο σκέλος του ερωτήματος, είναι ο... πολύ σημαντικό αυτό κύριο... το οποίο λέτε. Ο Σόμπλε... ε, θα, σας, θα, σας, θα προσπαθήσω λοιπόν να εξηγήσω τι είναι αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι από τη στιγμή που τα μέτρα, ε, τα οποία θα πάρθουν για το 2019 και για το 2020 ε, αποτελούν απαιτήσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έρχονται ως, μια, ως ένα ε, αντίδωρο, να το πούμε έτσι, για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους Δεν μπορούν και να εφαρμοστούν εφόσον δεν υπάρξει ρύθμιση του ελληνικού Αυτό χρέους Αυτό ε, Και εδώ μιλάμε για, την περίοδο, ε, που, για μια περίοδο δύο χρόνια μετά. Uh, πρώτη ενάβριο, πρώτη ναι, του 2019 ναι. λοιπόν Έχει. θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέτρα και αντίμετρα εφόσον όμως και αυτό ήταν και το βασικό θεμέλιο, το βασικό στοιχείο της συμφωνίας η οποία, uh, της καταρχήν συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε στις 20 Φλεβάρι δηλαδή ναι μεν, Υποχώρηση σε ό,τι αφορά ναι. το δημοσιονομικό μείγμα, αλλά από την άλλη μεριά και μία μεσοπρόθεσμη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένας καθαρός διάδρομος για την ελληνική Σωστό οικονομία. Σωστό είναι αυτό, σας σκέψη, Άρα, λοιπόν, αλλά ο, ο σχώρετε, Πρωθυπουργός δεν, δεν λέει τίποτα περισσότερο όχι, όχι, όχι. από το αυτονόητο. Λέω... Επαναλαμβάνει δεν... στην πραγματικότητα τη δεν συμφωνία τη Κωνσταντινούπολη. Δεν εγώ. να ε, μομφέ σε κανέναν. Εγώ ρωτάω και λέω το εξή. Εφόσον, κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργό λέει αυτό και βλέπετε από την άλλη πλευρά με Στου ταλαιπωδικέ, εννοώ προσωπικέ, με δικέ σα ευθείε βολέ έναντι του κυρίου Σόιμπλε, έναντι του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, ε, όλων αυτών των παραγόντων που παίζουν ρόλο, ενεργό ρόλο, στο να κλείσει, να μην κλείσει η αξιολόγηση και να πάμε παρακάτω. Σημαίνει ότι με όλου αυτού δεν βρίσκεστε σε μία συνεργασία για να προχωρήσουμε, βρίσκεστε σε μία. Πολιτική αντιπαράθεση και μέσα από αυτή επιχειρείτε να βρείτε μια πολιτική λύση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα ούτω ή άλλω. Ε, Σύμφωνοι. Πώ θα κλείσει μια συμφωνία των, όταν με αυτού είστε. Η διαδικασία Αυτόν των ναι. διαπραγματεύσεων ε, έχει και επιρρήψει ευθύνη και πολιτική Σύμφωνή. κριτική. Δεν, δεν είναι, διαφωνεί κανεί σε αυτά. Ε, δεν, δεν βρισκόμαστε διαφωνεί. σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Σα λέω λοιπόν ότι όταν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ή ακόμα και ο κύριο Σόιμπλε βρίσκει προσχήματα για να καθίσει για να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις, τότε η ελληνική κυβέρνηση οφείλει δημοσίως ε, να ασκήσει αυτή την κριτική. Και σας ε, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση η οποία ασκεί αυτή την κριτική, αυτό, αφενός και αφετέρου, Εμεί είμαστε ε, όμω το δεύτερο. Το, το το δεύτερο, θέμα. δεύτερο δεν είναι το, το θέμα δεύτερο, ούτε οι Ιταλοί, ούτε, ούτε ο κύριο Σπιντέλα, ούτε κανένα. Το Εμείς δεύτερο πράγμα το, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε είναι ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ο κύριο Σόιμπλε δεν είναι μόνοι του σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν είναι η απόλυτη κυρίαρχη του παιχνιδιού. Ε, υπάρχουν, έτσι, έτσι υπάρχουν και άλλε πολιτικέ δυνάμει. Συμφωνώ Υπάρχουν Και υπάρχουν και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και σε κάθε κοινωνία τα πράγματα πηγαίνουν μπροστά στη βάση των πολιτικών σχέσεων συσχετισμών. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή... Οι πολιτικοί πάντως ευνοούν τα δύο αυτά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή... Τον κύριο Τόμψε και τον κύριο Σόιμπλε. Κοιτάξτε, Εννοώ τη γερμανική αυτή... πολιτική αυτή και τη στιγμή... το, του Διεθνούς αυτή Νομισματικού το στιγμή... Ταμείου. Το αν τους ευνοούν είναι. ή δεν τους ευνοούν, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Σόιμπλε λέτε, είχε, είχε, ναι. Διαφορετικό... είχε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο το... 2015 από αυτό στο οποίο καταλήξαμε. Είχε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για την πρώτη αξιολόγηση από αυτό στο οποίο καταλήξαμε. Το ίδιο και για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Το γράψαμε όμω. Επομένω, εγώ σα λέω, ναι, ε, θυμάστε πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτό ο στόχο του κ. Σόιμπλε, τον έχει πει δημοσίω αρκετέ φορέ. Εν πάση περιπτώσει. Πάρτε αλλά... τα λεφτά και φύγετε, το, τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, α, αλλά αυτό. Αλλά ναι, δεν μου απαντάτε μπορώ... στο ερώτημα αυτό. Ποιο όμως. είναι το ερώτημα, Το ερώτημα Είναι εφόσον βρισκόμαστε σε μια πολιτική αντιπαράθεση με αυτού. Εγώ να σα πω, καλώ κάνεστε. Φυσκόμαστε... Καλώ. Μπορεί, είναι δυνατόν, αυτό είναι το βασικό ερώτημα, να κλείσει μια αξιολόγηση αυτή την ώρα και με την βάση που βάζει ο κ. Πρωθυπουργό. Και με τα δεδομένα της κυβέρνησης, μία αξιολόγηση να προχωρήσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, από τη μία ακούω από την κυβέρνηση ότι εκβιάζεται, από την άλλη ότι αυτή είναι ανάλγητη. Από... Πώς μπορεί να γίνει συνεννόηση με όλο αυτό το περιβάλλον. <σας>... Ή, θα, ή θα υποχωρήσετε σε όλα <σας> και θα πείτε ναι σε όλα που σας λένε, που εσείς υποστηρίζετε ότι δεν το κάνετε, θα το δούμε στην πορεία, ή θα πάτε σε μία σύγκρουση και θα πάμε για εκλογέ. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Σα ξαναλέω όλα ότι η στην διαπραγμάτευση... η πολιτική δεν υπάρχει. δεν Στην πολιτική ξέρω ότι η διαπραγμάτευση ε, έχει και αντιπαράθεση, έχει και, ε, ε, έχει και ανταλλαγή επιχειρημάτων, έχει και διάφορα πολιτικά έχει σχέδια τα οποία όμως, συγκρούνται. Βεβαίω έχει όλα Δεν είναι... μπορεί να συνεχίζεται. Μα σα ξαναλέω ότι όταν χρόνια, από την άλλη μεριά ναι. το σχέδιο είναι ή η προσπάθεια είναι με διάφορα προσχήματα να υπάρξουν καθυστερήσει, εμεί οφείλουμε αυτό να το πούμε. Ε, Βεβαίως, και αλήμωνο, σας επαναλαμβάνω αλήμωνο, αλήμωνο. ότι η λύση η οποία προτείνεται για παράδειγμα από την αξιωματική αντιπολίτευση τόσα και άλλα τόσα για να κλείσει η αξιολόγηση δεν είναι μια λύση την οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε αποδεκτή δεν την κάναμε αποδεκτή στις 5 Δεκέμβρη και αυτό οδήγησε στην 20η Φλεβάρη τελικώς να ε, υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία η οποία τι λέει λέει ότι για κάθε μέτρο επιβάρυνση θα υπάρχει και ένα μέτρο ελάφρυνση. είναι Αυτό λοιπόν είναι μια... Είναι... Ναι, όχι, όχι. Θα, θα λέγα, είναι, δεν είναι το γενικό περίγραμμα ναι, γραπτός, πάνω στο οποίο έτσι. διεξάγονται. Είναι. είναι. το γενικό περίγραμμα πάνω στο οποίο διεξάγονται αυτή τη στιγμή ο οι διαπραγματεύσει. Δεν ο είναι, είναι όμω διεξάγονται... γραμμένο αυτό. Κοιτάξτε, γράφεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνική συμφωνία. Χ, και το φωνία, ξέρετε πάρα εντάξει, πολύ καλά. Δεν ναι, με, με του τυπικού όρου. Αλλά υπάρχει λόγιο. ένα γενικό περίγραμμα πάνω στο οποίο το Eurogroup έδωσε εντολή Μέχρι. να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσει. Επομένω, τι άλλο μπορεί κανεί να. Εγώ σα ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Εάν αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που μπορεί να σα δικαιώσει, μπορεί και όχι στην πολιτική έτσι συμβαίνουν αυτά, συνεχιστεί με τον κύριο Τόμψεν και τον κύριο Σόιμπλε. Λέω τα δύο πρόσωπα γιατί είναι τα δύο πρόσωπα κλειδιά, γιατί τα πράγματα δεν είναι. Πώ να το πει κανεί γενικά και αόριστα σε αυτέ τι περιπτώσει. Υπάρχουν δύο άνθρωποι με του οποίου μιλάτε. Μιλάτε, η κυβέρνηση δηλαδή. Ο κύριο Τσακαλώτο και ο κύριο Κουλιαράκη. Εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί και δεν υπάρχει. Ε, Συμφωνή λύση. Αυτοί επιμένουν σε αυτό που λένε, επηρεάζουν και του υπόλοιπου και σου λέει αυτό είναι. Ωραία λοιπόν, όταν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, έχουμε δύο επιλογέ. Ή να φύγουμε από την Ευρωζώνη ή να πάτε για εκλογέ. Κοιτάξτε, τι θα... επαναφέρετε, επαναφέρετε τώρα τι... ένα. Όχι, τι... τί... τί... ένα... δεν επαναφέρω. Είναι λογικό ο συνειδημολογητή. Δεν γιναι... νομίζω ότι είναι απολύτω. Ε, Πώ δεν είναι. Σα συμμοκρατίας... ας... Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει μια διαπραγματευτική τακτική. Αυτή η διαπραγματευτική τακτική υπήρξε και ακολουθήθηκε και κατά τη διάρκεια τη πρώτη αξιολόγηση. Δηλαδή ήθελε να πάει τα πράγματα στα άκρα έτσι ώστε να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση και να αποδεχθεί όλε τι απαιτήσει. Αυτό δεν το πέτυχε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στην πρώτη αξιολόγηση. Κατά τον ίδιο τρόπο που δεν το πέτυχε στην πρώτη αξιολόγηση, δεν θα κατάλαβα. το πετύχει και τώρα. Δεν σα πιέζω α, σε αυτό. Επομένω, δεν έχει να κάνει με το αν με πιέζετε ή δεν με πιέζετε. Όχι, η διαπραγμάτευση, όχι, όχι. ξέρετε. Γιατί δεν δεν θέλω να απαντήσετε. Εντάξει. Δεν είναι μια. Βεβαίω και θέλω να απαντήσω και σα απαντώ. Απαντήστε για το τείχο. Για να φτάσουμε στο... μου φτάσουμε σε έναν τείχο. Δεν έχουμε Ποιο είναι ο τείχο, Δηλαδή, δε... ότι... αυτοί οι τύποι εκεί, α πούμε, επιμένουν σε αυτό που λένε. Επιμένουν σε τι. Σα εξηγώ ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ναι. ε, άλλε δυνάμει στο εσωτερικό της, της Ευρώπης δεν έχουν σκοπό ε, να τεινάξουν τη χώρα στον αέρα. Α, τουλάχιστον ναι, σε ναι, αυτή ναι. τη φάση. Φαντά, αυτό που, το έχουν, ξέρω αυτό που έχουν σκοπό είναι να οδηγήσουν με διάφορα προσχήματα τα πράγματα ναι. στο όριο, έτσι ώστε να δημιουργήσουν πολύ μεγάλη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση. Και σα λέω: Αυτή η τακτική έχετε, δεν είναι καινούρια. Έχετε σκεφτεί εσεί, Υπάρχουν όσο... και άλλοι παίχτε στην, εσείς... στην Ευρώπη, υπάρχουν και άλλε πολιτικέ δυνάμει. στην Ευρώπη. Ω πρόσωπο. Ω πολιτικό πρόσωπο που ασχολείστε με την πολιτική κάθε μέρα, διαβάζετε όλα αυτά που γίνονται και έξω και είστε αναγκασμένο να τα ξέρετε και απ' έξω, τι λέω κάθε ένα στην Ευρώπη. Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θέλουν να την άξουν, όχι τη χώρα αλλά εσάς τον αέρα σαν κυβέρνηση. Κοιτάξτε, έχω πει και στο παρελθόν ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που δεν νιώθουν άνετα με αυτή την κυβέρνηση και δεν θέλουν να δούνε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση να επιτυγχάνει την έξοδο από την Επιτροπή και την κρίση. Αυτό προφανώς παίζει έναν ναι. βαρύτατο βαρύνοντα μάλλον πολιτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι κοινό, κοινό τόπος. Όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Κατά προϊκής. συνέπεια να υποθέσω ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που θέλουν να ρίξουν είναι την προφανές, κυβέρνηση. Αυτ θα το έλεγα με τέτοιο ε, άμεσο τρόπο. Εσεί, είστε ναι, πολιτικό, εντάξει, εγώ δεν ε, είμαι ε, μπορώ να το πω καταλαβα. Δεν θα το έλεγα με τέτοιο άμεσο τρόπο, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που δεν νιώθουν άνετα ε, με μια μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε και με την πιθανότητα να είμαστε εμεί αυτοί οι οποίοι θα οδηγήσουμε τη χώρα έξω από την Επιτροπή. Ωραία. Ε, Πάμε ε, να δούμε συναντήσουμε ε, την αγγελική την Κιλιτζόγλου για να δούμε τα μέτρα. Στο ρεπορτάζ δηλαδή τι λέει και να μα πείτε τι ακριβώ γίνεται τώρα να μα δώσετε πληροφορίε. Ελα Αγγελική είναι έτοιμη. Έλα. Να βλέπω Καλημένη. και τον κύριο Τσαρακόπλου, αν μπορεί σε Κυριακή να τον έχουμε. Ευχαριστώ. Πάμε. Αβεβαιότητα λοιπόν, όπω είπαμε, επικρατεί στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Περιμέναμε ότι από αρχέ τη εβδομάδα θα επέστρεφαν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια. Αυτό, όπω φαίνεται, όμω δεν θα γίνει και δεν γνωρίζουμε και πότε θα έρθουν. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε που έχουμε, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των δύο πλευρών σε αρκετά ζητήματα, με το μεγαλύτερο να είναι το